Για χαρά, άλλο ένα podcast αρισπεί εδώ από το φιλαθλό προς το φιλαθλό με post-game σχόλια για το Ολυμπιακός Ρεάλ που έληξε πριν από λίγο στο στάδιο Ρίνης και τελικο τελικό αποτέλεσμα 79-69, νίκη του Ολυμπιακού. Για μένα, χάρη στο ότι σφίξαμε την άμυνά μας, επιτέλους, είχαμε και θέληση όσον αφορά τα αμυντικά rebounds, βελτιωθήκαμε σε σύγκριση με τα προηγούμενα παιχνίδια, βάλε μέσα και το ότι φυσικά η Real Madrid είναι πεσμένη τελευταία. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιτέλους ο Walker επέπεξε άμυνα, ήταν πιο σοβαρός. Αλλά και ο McKissick ήταν καταπληκτικός, σημαντικότατος, απέδειξε πως δεν πρέπει να μείνει εκτός από αγώνες ελληνικού πρωταθλήματος όπως με τον Παναθναϊκό που χάσαμε. Και γενικά για μένα πρέπει να κλείσει την καριέρα του στην ομάδα μας. Εντάξει, να δώσουμε και συγχαρητήρια στους παίχτες αλλά και στο τεχνικό επιτελείο εννοείται για την νίκη και προχωράμε. Το μόνο πλέον που σκεφτόμαστε είναι η Μπαρτσελώνα. Πάλι εδώ, εντό. Σε αυτήν εδώ τη διαβολοβδομάδα που λένε οι δημοσιογράφοι. Λοιπόν αυτά, τα υπόλοιπα, κλασικά. Αύριο, μετά τον αγώνα, καληθέα ολυμπιακό το βράδυ, αργά. Ευχαριστώ για όλα, δηλαδή συμμετοχή, ακρόαση, στήριξη, τα πάντα. Χαιρετώ, ζήτω ολυμπιακός.